Terakhir mana dulu. Nah, ah, bisa. Καλησπέρα σε όλους. Όταν είστε έτοιμοι και οι κάμερες, ξεκινήσουμε. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα στις αρχικές φάσεις. Από το επόμενο παιχνίδι θα δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Ποιο είναι αυτό το διαφορετικό? Não, vamos passar a defender a zona. Quanto Repetes sempre a mesma coisa, não gostas do resultado, tens que mudar. Θα δοκιμάσουμε τη ζώνη. Και αυτό γιατί, επειδή δουλέψαμε, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο αμυντικό man-to-man. Ωστόσο, βλέπεις ότι τα αποτελέσματα δεν είναι υπέρ σου, συνεχίζει να έχει μεγάλο πρόβλημα. Οπότε θα δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. E a verdade é que na bola parada defensiva, na marcação individual, tu responsabilizas o jogador que está a marcar. Και η αλήθεια είναι ότι στο man-to-man ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι να δίνεις την ευθύνη στον κάθε ποδοσφαιριστή για έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή. E eu tentei, como já vos disse, adotar alguns comportamentos que esta equipa fazia e que gostava e que se sentia bem. Και εγώ αυτό που έκανα από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην ομάδα είναι να προσπαθήσω να κρατήσω τα θετικά στοιχεία τα οποία διέκρινα στην ομάδα και ένα από αυτά τα κομμάτια ήταν το κομμάτι των αμυντικών συστατικών. Mas a verdade é que quando olhas para o jogo, olhas para os resultados do nosso trabalho em relação à bola parada e portanto não está de acordo com aquilo que nós queremos e vamos ter estas duas semanas para poder trabalhar de outra maneira, fazer o que fazemos em todos os outros, vamos começar a marcar a zona. Ωστόσο πλέον, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι συνεχίζει το πρόβλημα να υφίσταται και συνεχίζει να δέχεσαι γκολ από αυτό το κομμάτι ή τουλάχιστον ο αντίπαλος να είναι πάρα πολύ επικίνδυνος σε αυτό το κομμάτι, θα δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό θα είναι η ζώνη. Έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε όσο καλύτερα γίνεται και να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Πάνω σε αυτό, ναι μεν δέχτηκε ο ΠΑΟΚ ένα γκολ που δεν πρέπει να δέχεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας μετά το 64, αν θυμάμαι καλά, που είχε μια απόκριση ο Ζίβκοβιτς, ευκαιρία δεν είχε. Δηλαδή η ομάδα του ανταποκρίθηκε και σε γεμίσματα του αντιπάλου. Θεωρεί ότι υπάρχει όντως βελτίωση συνολικά σε αυτό το τομέα, ανεξάρτητα από τις φάσεις με τα κόρνερ, και αν βοηθάει η επιστροφή του Μαωρίσιο στο να διαχειρίζει την ομάδα του λίγο καλύτερα το ρυθμό. Que em relação a esse aspecto, é verdade que sofremos um gol de bola parada, mas além depois de um chute que antes remataram no 64, com uma defesa do Zivkovic, eles tinham a bola, mas não podiam criar nenhum lance de perigo. Portanto, se o senhor fica satisfeito nesse facto, do facto que a nossa organização defensiva não tinha algum perigo, e se o senhor acha que o Marujo também vai ajudar nesse aspecto, porque o jogador pode controlar bem o ritmo do jogo com o seu bolo. Eu tenho uma forma de sentir e ver o futebol muito clara. E de que amo e teórica do futebol é que está que se cáthare. Eu se tiver bola o adversário não me ataca. Cada pronto logo, ou se eu de bala, é o mono seguro que o adversário não tem bala, pode ter problema em E é verdade aquilo que disse, o adversário não criou mesmo tendo a bola. Que pragmata είναι αυτό το οποίο είπατε, είναι αλήθεια. Πράγματι, ο αντίπαλος, παρόλο που είχε την μπάλα, δεν κατάφερε ουσιαστικά να δημιουργήσει κάποια καθαρή ευκαιρία. Só que estou a defender próximo da minha baliza. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι αμυνθήκαμε πάρα πολύ κοντά στην αιστεία μας. E quantos gols vocês já não viram, tal como eu? Uma bola longa, uma segunda bola sobra para a entrada da área, remate e te sofres golo. Και πόσα γκολ έχουμε δει, μια ομάδα που ουσιαστικά δεν έχει καμία καθαρή ευκαιρία από τον αντίπαλο, γίνεται μια σέντρα, μια δεύτερη παλιά, ένα σουτ, βρίσκει κάποιο σώμα. Και μπαίνει γκολ εκεί που φαίνεται το παιχνίδι το έχει υπόλοιπο. Nós somos o PAOK, nós temos que controlar o jogo com bola. Εμείς είμαστε ο PAOK και πρέπει να ελέγχουμε το παιχνίδι με την μπάλα. E a pergunta que eu quero fazer aos meus jogadores, sobretudo na segunda parte. Και η ερώτηση που θέλω να απευθύνω στους ποδοσφαιριστές μου, κυρίως για το δεύτερο ημίχρονο μιλάμε. É o que é que eles querem. Είναι τι θέλουν. Se é a primeira parte onde tu jogas e crias oportunidades para fazer golos e fizemos umas, podíamos ter feito mais. Θέλουν την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου που είχαμε ξεκάθαρα εμείς την μπάλα, τον έλεγχο του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, δημιουργήσαμε κάποιες από αυτές, πετύχαμε ένα γκολ, ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει κι άλλα. E continuar a pressionar o nosso adversário
para atacar, para ter a bola. Que να συνεχίσουν να, όταν δεν έχουν την μπάλα, να πιέζουν αντίπαλο έτσι ώστε να ξανακλέψουν την μπάλα αμέσως και να την ξαναέχουν στα πόδια τους. Ou estar a jogar em espera, ou mais organizados como fizemos na segunda parte, sujeitos a uma segunda bola, uma bola de longo, um ressalto e a sofrer o golo e depois saímos daqui. Ή να έχουμε την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου που πράγματι η ομάδα ήταν πολύ καλά οργανωμένη, πολύ καλά στημένη, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον αντίπαλο. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο πάντα υπόκεισε σε μια δεύτερη παλιά που μπορεί να γίνει, ένα σούτ από μακριά, μια κόντρα, οτιδήποτε άλλο, και μετά να φεύγει από εδώ πέρα με σχημένο το κεφάλι. Eu vou ser muito claro com vocês. Eu só meti o Maurício porque nós não estávamos a controlar o jogo com bola. Και η είσοδο του Μαουρίσιου αυτό το σκοπό είχε, να μπορέσουμε να. Έχουμε την μπάλα παραπάνω στα πόδια μας και να ελέγξουμε τον ρυθμό με αυτήν. E se tu não consegues defender ou ter bola, quando tens bola, se tu não consegues defender, αν δεν μπορείς, από τη στιγμή λοιπόν που έχεις την μπάλα και δεν αφήνεις τον αντίπαλο να αμυνθεί, tens que defender metendo mais jogadores para fechar. Αναγκαστικά μετά, αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, η άλλη σου επιλογή είναι να κλειστείς πίσω. E aí usas a tática. Και να αμυνθείς. Mas eu quero que os nossos jogadores tenham bola, que não deem a oportunidade ao nosso adversário, que não nos ponhamos a jeito de sofrer um golo caído do céu. Ωστόσο, εγώ συνεχίζω και επιμένω ότι δεν θέλω να έχω την μπάλα στα πόδια μου, δεν θέλω να επιτρέπω στον αντίπαλο να έχει την παραμικρή ευκαιρία, οποιασδήποτε περίπτωση ευκαιρία, από ένα γκολ το οποίο μπορεί να έρθει και από το Θεό που λέμε, αλλά μπορεί να έρθει ακόμα. Το έχουμε δει πολλές φορές. Mas tenho que valorizar aquilo que disse. Juntamos, defendemos, não demos grandes oportunidades ao nosso adversário de nos criar perigo. Mas como disse, estamos sempre a defender sempre próximo da nossa baliza. Eu não gosto de defender próximo da baliza. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πραγματικά, από τη στιγμή που αποφασίσαμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μεθούμε πιο κάτω, πιο κοντά στη δικιά μας την αιστεία, το κάνουμε αυτό με ένα πάρα πολύ καλό τρόπο, γιατί η ομάδα δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ωστόσο, η δικιά μου άποψη είναι ότι θα προτιμούσα να μην αμυνόμαστε τόσο κοντά στην αιστεία μας. Καλησπέρα. Διαπιστώνει ο κύριος Φερέιρα πρόοδο με βάση τα όσα συζητάει από τους παίκτες του και σε αυτό το κομμάτι το τελευταίο στο οποίο αναφέρθηκε και αν είναι ικανοποιημένος από την προσαρμογή του, από την ανταπόκριση και προσαρμογή του Μαουρίσιου. Quando o senhor em termos gerais podemos dizer que tem visto uma evolução da equipa, um progresso da equipa em alguns fatores e se o senhor está satisfeito até agora do Maurício e da sua integração e adaptação no jogo. Sim, vamos ter que ter paciência com o Maurício, que não tem, está recuperado, mas não tem ritmo competitivo. Ναι, καταρχάς, όσον αφορά τον Μαουρίσιο, θα πρέπει να έχουμε περισσότερη υπομονή σε αυτόν. Πράγματι, έχει επιστρέψει το 100%, έχει αφήσει τελείως πίσω τον τραυματισμό του, ωστόσο δεν έχει ακόμα αγωνιστικό ρυθμό. E neste momento é 15, 10, 30 minutos, não mais. Και ένας από τους σκοπούς για τους οποίους αγωνίζεται αυτά τα 15 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά είναι για να μπορεί σιγά σιγά να μπαίνει σε ρυθμό αγωνιστικό. E outra pergunta era? Se temos visto um progresso, evolução. Ah, é como lhe digo. Vocês viram a nossa primeira parte deste jogo, viram a primeira parte do jogo contra o AEK, uma equipa dinâmica, uma equipa a criar oportunidades, uma equipa protagonista, uma equipa que se sente feliz com bola, que sabe aquilo que tem que fazer, que ataca o nosso adversário, que cria oportunidades, que não concede com o nosso adversário, ou concede poucas transições até fazer o golo. Só que nos está a faltar é, depois de fazer o golo, continuar com a mesma atitude. Pegar na bola e continuar a ir à procura do segundo. E quando fizermos o segundo, pegar na bola outra vez e continuar a ir à procura do terceiro. E é isto que nós temos que implementar aqui dentro. Se o adversário for melhor, se o adversário nos empurrar para trás, aí é outra coisa. Agora, que não sejamos nós a dar a bola ao adversário para ele nos atacar. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, νομίζω ότι βλέποντας την εικόνα που είχε η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ αλλά και σήμερα, θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συνεχίσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο βλέπω τουλάχιστον ότι οι ποδοσφαιριστές μου είναι ευχαριστημένοι με το να έχουν την μπάλα, να αισθάνονται πρωταγωνιστές, να δημιουργούν ευκαιρίες. Όταν ο αντίπαλος έχει την μπάλα στα πόδια του κατευθείαν να τρέχουν, να πιέσουν για να την ξανακερδίσουν, να μην αφήνουν δηλαδή χώρο στον αντίπαλο για τις επιθέσεις. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει και θέλω να το βλέπω για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τώρα. Εάν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, γιατί μπορεί να τύχει και αυτό, τότε πράγματι είναι να μας σπρώξει πίσω προς τη δικά μας την αιστεία. Αυτό είναι κάτι που το κατανοώ και είναι απολύτως θεμητό να γίνει αν χρειαστεί. Αλλά να μην είμαστε εμείς οι ίδιοι αυτοί που ουσιαστικά παραχωρούμε και δίνουμε χώρο και πρωτοβουλία στον αντίπαλο για να έχει την μπάλα στα πόδια του και από εκεί και πέρα μετά ό,τι μπορεί να κάνει. Και εμείς όσο πιο καλά οργανωμένοι είμαστε. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το οποίο εγώ θέλω. Εγώ θέλω την ομάδα πιο ψηλά, να έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της και να έχει μεγαλύτερες περιόδους, να κάνει μάλλον σε μεγαλύτερες περιόδους αυτό το οποίο έκανε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και σήμερα, μιας και βλέπουμε η ομάδα πετυχαίνει ένα γκολ. Αυτό που θέλω εγώ είναι να παίρνουμε την μπάλα και να πάμε κατευθείαν για το δεύτερο. Να πετυχαίνουμε το δεύτερο, να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε για το τρίτο. Αυτή την οτροπία θέλω.
Τελευταία ερώτηση, κάποιος, αν θέλει κάποιος που δεν έχει ρωτήσει. E deixa também dizer que já não falámos no adversário, eu também o disse lá fora, este adversário não traduz na tabela classificativa o que ela joga. Que eu vi esta equipa a jogar da primeira jornada até agora. Trata-me de ευκαιρίας που μου δίνεται, μιας και έχουμε ένα μικρό κενό μεταξύ των ερωτήσεων, να πω κάτι για την αντίπαλη ομάδα. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο το είπα και στον αντίπαλο προπονητή, όπως το και στο Flash interview, ότι πραγματικά αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα που η βαθμολογική θέση που έχει δεν της αξίζει. Είναι μια ομάδα που έχει ένα ξεκάθαρο και θετικό τρόπο παιχνιδιού, προσπαθεί να παράξει ποδόσφαιρο και είναι πραγματικά πολύ κρίμα που φαίνεται ότι πέρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει έτσι μεγάλη υπομονή στο θέμα των προπονητών και στο πόσο δύσκολο είναι να χτίσουν από την αρχή καινούργιες ομάδες. Κάτι ακόμα. Αν χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον κύριο Φερέιρα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί μετά το τέλος των δηλώσεων του των τηλεοπτικών, είδαμε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να τον αποθεώνουν, να τον χειροκροτούν. Ο ίδιος ανταποκρίθηκε θερμά και έκανε και μια υπόκληση στον κόσμο. Θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Relação que parece que está a formar-se entre os adeptos e o treinador. Temos visto depois do Flash Interview, o senhor foi lá, eles gritaram muito, depois ele fez um gesto muito, muito importante. Não é o treinador, é a equipa. Καταρχάς δεν είναι για τον προπονητή, είναι για όλη την ομάδα. Eu faço parte da equipa, ganho e perco. Perdemos e ganhamos todos juntos. Είμαι και εγώ μέρος της ομάδας και πάντα χάνουμε και κερδίζουμε όλοι μαζί. Agora já disse que o coração deste clube são os nossos adeptos, já disse isso. Βέβαια, το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι η καρδιά αυτής της ομάδας είναι και θα είναι πάντα η οπαδή της. E é por eles e por nós que nós todos os dias trabalhamos para chegar ao fim de semana e conseguir dar-lhes uma alegria para depois no outro dia irem para o trabalho, felizes para poder render mais também e dar produtividade aos seus patrões. É uma das nossas, entre aspas, objetivos. Dentro daquilo que nós podemos, dar felicidade aos nossos adeptos através da nossa forma de jogar e das nossas vitórias. Que είναι πάντα για αυτούς που αγωνιζόμαστε, για αυτούς και για τις οικογένειές μας, βέβαια. Για αυτούς είναι που προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό πάντα, έτσι ώστε να αισθάνονται όσο μεγαλύτερη χαρά και ευχαρίστηση γίνεται βλέποντας το παιχνίδι, αλλά και να μπορούν την επόμενη μέρα που θα πάνε στη δουλειά τους να είναι υπερήφανοι για αυτή την ομάδα που επέλεξαν να ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.